Καλούμε τώρα στο βήμα τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, και ευελπιστούμε στην δική του ορθολογική αξιολόγηση σε όσα είπε και ο κύριος Αγοραστός και όσα και οι προηγούμενοι. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών, κυρίες και κύριοι περιφερειάρχες, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών θεσμών, αγαπητέ Δήμαρχε της τραυματισμένης τον τελευταίο καιρό Λευκάδας, κυρίες και κύριοι, άκουσα δύο συνθήματα που πραγματικά με άγγιξαν. Ότι με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αυτό σημαίνει ότι μια κοινωνία που διεκδικεί είναι μια κοινωνία πολιτών και όχι μια κοινωνία υπηκόων, παθητικών, αποδεκτών ρύθμισης της τύχης τους από τους άλλους. Και άκουσα και το φίλο μου τον Κώστα, αν μου επιτρέπει, που είπε δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε. Απλώς θα του πω ότι αυτό το σύνθημα έχει πατέρα τον ομιλούντα της δεκαετίας του 70. Και το λέω γιατί πραγματικά μου αρέσει. Σαν σύνθημα αγγίζει και ενεργοποιεί αντανακλαστικά που έχουμε ανάγκη όλοι. Είτε είμαστε απλοί άνθρωποι σε μια κοινωνία είτε είμαστε θεσμικοί. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή συνομίλησα πριν από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός σε αυτή την περιοχή και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και άκουσα και με πολύ προσοχή τον αγαπητό βουλευτή της Λευκάδας, οφείλω να ξεκινήσω από αυτή την περιοχή. Θέλω πρώτον να μεταφέρω τα συλληπιτήρια και του Πρωθυπουργού και τα δικά μου και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στις οικογένειες των δύο θυμάτων. Και βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί από ένα φαινόμενο που πραγματικά όταν το ζεις αισθάνεσαι μέσα σου ένα μεγάλο κενό. Η κυβέρνηση, και δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά της κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει ότι το κράτος, όσο και αν καμιά φορά μας αρέσει να αυτομαστιγωνόμαστε, και το κράτος δεν είναι ιδιοκτησία ούτε της σημερινής ούτε της προηγούμενης κυβέρνησης, παρά τα προβλήματα, παρά την κρίση, παρά τα ελλείμματα, σε στελεχειακό δυναμικό, όπως πολύ σωστά τονίστηκε, έδειξε ότι είχε αντανακλαστικά που πραγματικά έδωσαν τη δυνατότητα να έχει παρουσία στα προβλήματα που προέκυψαν. Και βεβαίως οι ζημιές που έγιναν στις υποδομές, στους δρόμους, στα δίκτυα, ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών έχει δεσμευτεί για τα χρήματα προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι ζημίες. Όπως και οι επιτροπές οι πρωτοβάθμιες, οι οποίες αμέσως ανέλαβαν ρόλο, έκαναν 560 περίπου αυτοψίες και χαρακτήρισαν 245 περίπου σπίτια πράσινα και 319 κίτρινα. Και και έρχεται ο δευτεροβάθμιος έλεγχος. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει το Δήμο και την Αντιπεριφέρεια με δικούς του πόρους για να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή την προσπάθεια ίασης αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Και για να κλείσω το θέμα για τις περιοχές, για να επανέλθω στα γενικότερα θέματα, συνηγορώ και εγώ, αγαπητέ μου Νίκο Μωραΐτη, αν είσαι εδώ, ως βουλευτής της Εντολακαρανίας, για το ζήτημα που έθεσες για το δρόμο Ακτίου Λευκάδας και για τον δρόμο της Αμβρακίας, όπου θα πρέπει αυτά τα έργα επιτέλους
έχουν γίνει γεφύρια της Άρτας να ολοκληρωθούν. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός. Και χαίρομαι γιατί υπάρχει ζωντάνια σε αυτό το χώρο και πρέπει να σας πω, δεν κρύβω, να πω ότι νιώθω ότι μιλώ σε ανθρώπους νοικοκυρέους, διότι αν δει τους προϋπολογισμούς κανείς των περιφερειών, το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί με μεγάλη ευθύνη διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. Και δεν το λέω να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είμαι από τους ανθρώπους που εκεί που θα σας κάνω κριτική θα σας την κάνω με όποιο προσωπικό κόστος. Οφείλω λοιπόν να πω ότι πραγματικά ο θεσμός δείχνει ότι καταξιώνεται με τη δουλειά του και με την παρουσία του. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ανέλαβα τα καθήκοντα που με ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, ο πρώτος μου στόχος παραμένει η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους θεσμούς της περιφέρειας του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Διότι αν δεν οικοδομήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης, τότε θα κάνουμε χαρτοπόλεμο και το μόνο που δεν θα εξυπηρετήσουμε, μπορεί να εξυπηρετήσουμε τους εαυτούς μας με εντυπώσεις, αλλά δεν εξυπηρετήσουμε ούτε το θεσμικό μας ρόλο, ούτε την ευθύνη που έχουμε σε μια κοινωνία που χυμάζεται και δοκιμάζεται, να την υπερασπιστούμε και να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά της. Έτσι λοιπόν, με πρωτοβουλίες ξεκινήσαμε και τις γνωρίζετε, ξεκινήσαμε μια συνεννόηση και μια συνεργασία, γιατί πιστεύω σε αυτή τη σχέση. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είτε του πολίτη προς το κράτος είτε των θεσμών ανάμεσά τους είναι κρίσιμο μέγεθος για να οικοδομήσεις μια αναπτυξιακή προσπάθεια που έχει ανάγκη η χώρα. Και αυτή η χώρα, με όλο αυτό το λικέρ των εμπειριών που τη διακατέχει όλα αυτά τα χρόνια, οφείλει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ότι η ανάπτυξή της, η πραγματική της ανάπτυξη και όχι η ανεργειογόνα ανάπτυξη, η ανάπτυξη που αφορά όλους, που θα αγγίξει τα χείλη όλων, περνάει μέσα από την πραγματική αποκέντρωση. Κυρίες και κύριοι, δεν ήρθα εδώ να σας βγάλω έναν προεκλογικό λόγο. Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Απευθύνομαι σε αιρετούς, σε παροτοκαπνισμένους ανθρώπους που ξέρουν τι λες και τι μπορεί να κρύβεις και πίσω από τα λόγια. Άρα με σαφήνεια τοποθετούμε απέναντι σε ανθρώπους που ζουν την αγωνία της κοινωνίας, αυτής της χυμαζόμενης και δοκιμαζόμενης κοινωνίας, που ζουν καθημερινά την πίεση αυτών των ανθρώπων, την αγωνία της ανεργίας, την ανάσα, την καυτή της ανεργίας, της ακραίας φτώχειας, της ανασφάλειας, φαινόμενα που πραγματικά βιώνει η πατρίδα και η κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των πραγμάτων που είχα την τύχη από τη στιγμή που ανέλαβα να διαχειριστούμε από κοινού, και υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα. Πιστεύετε στην αποκέντρωση, κύριοι της κυβέρνησης, ή θα είστε μία από τα ίδια? Θα εξηγηθώ, παρακείθε. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ξεκινήσαμε τη συνεργασία και ετέθη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του θεσμού
το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Αμέσως κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες και τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Και είναι προς τιμήν του Πρόεδρου. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής που με το δελτίο τύπου αναγνώρισε αυτό που δεν είχε ίσως ενημέρωση κάποιος από τους συναδέλφους βουλευτές που προηγήθηκαν. Ότι μέσα από τη συνεργασία, και αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει ειλικρινή συνεργασία, το όφελος είναι πολλαπλάσιο για την κοινωνία και για τον τόπο. Άρα είναι πολυτέλεια οι κοκορομαχίες ανάμεσά μας. Προχωρήσαμε και σε άλλες συναντήσεις. Και μάλιστα την Τρίτη, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε και μία συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, γιατί ακριβώς το Υπουργείο θέλει να βρει τρόπους που πραγματικά θα εξυπηρετούν την αυτοδιοίκηση. Και θέλω να δεχτείτε και τη δική μου καλή προαίρεση ότι δεν το κάνω, ούτε το κάνουμε, γιατί ακριβώς θέλουμε να παίξουμε κάποια παιχνιδάκια ανάμεσά μας. Είναι ανάγκη να αλλάξουν πολλά για να μπορέσει ο θεσμός να υπηρετήσει τους στόχους του. Προχωρούμε και υπογράφουμε. Μας ήρθαν σήμερα τα χρήματα, άλλα 20 εκατομμύρια για τις περιπτώσεις των μαθητών, άλλα 14 εκατομμύρια τις οφειλές που είχαμε για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο στην τακτική επιχορήγηση και άλλο 1 εκατομμύριο για το θεσμό. Και μέσα στο Νοέμβριο όλες οι υποχρεώσεις που έχουμε με βάση την πληροφόρηση που έχω και μπορώ να μεταφέρω κοντός ψαλμός Αλληλούια θα τακτοποιηθούν. Υπάρχει το ζήτημα των εργαζομένων. Κοιτάξτε, θα ήθελα έτσι ανάμεσά μας να υπάρχει ειλικρίνεια. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα συνυπέγραφα κάτι που θα απέβαινε εις βάρος των εργαζομένων. Εδώ, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε όλοι. Και ο καθένας μας κουβαλάει μια προσωπική ιστορία. Ως εκ τούτου έμαθα στη ζωή μου μέχρι αυτή τη στιγμή να περπατάω στο δρόμο και να μην με φτύνει ο κόσμος. Και αυτό δεν μου το επιτρέπουν ούτε τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν ποτέ δεν θα κάνω κάτι προκειμένου να κρατήσω τη θέση του Υπουργού. Θα υπερασπιστώ αυτά που πιστεύω με τον τρόπο που τα πιστεύω. Και άλλωστε η ζωή δεν σταματάει αν είσαι υπουργός ή δεν είσαι. Υπήρξε πράγματι ένα πρόβλημα. Διότι όπως ξέρετε, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου, έπρεπε στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 οι περιφέρειες να είχαν προετοιμαστεί για να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Να ακούσω όποιο προβληματισμό και όποιο παράπονο. Άρα να μου λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν. Αδικείτε όσοι το λένε και πρώτος το λέω στον Κώστα, τον εαυτό μας. Αδικούμε όλοι τον εαυτό μας. Και θα εξηγηθώ. Τα χρήματα του Υπουργείου από ποιον τα παίρνει για να τα δώσει μετά σε εσάς? Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Από τον προϋπολογισμό. Και είναι ο μόνος θεσμός και πραγματικά με εκπλήσει και είναι ένα επιχείρημα που νομίζω δεν πρέπει να το επικαλείστε όταν λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο στοχεύει η κυβέρνηση να υποτάξει ή να, δεν ξέρω, να δημιουργήσει εξαρτήσεις με την περιφέρεια. Είναι ο μόνος θεσμός της γενικής κυβέρνησης που δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Όλοι οι άλλοι θεσμοί αντλούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων
από τον κρατικό προϋπολογισμό απευθείας. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και επί της ουσίας, και επί της ουσίας, και σας το λέω αγαπητοί μου εργαζόμενοι, με κάθε καλή προαίρεση και ειλικρινά θέλω να τα ακούσετε, τα χρήματα είτε έρθουν απευθείας στις περιφέρειες, είτε έρθουν στο Υπουργείο και πάνε στις περιφέρειες, έρχονται από την ίδια πηγή, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αν θέλετε να με ακούσετε, εγώ σας άκουσα. Σας άκουσα. Σας παρακαλώ. Σας άκουσα. Κοιτάξτε. Είναι, μπορώ να κάνω. Κύριε Ζαβερδινέ, μπορώ να κάνω. Ακούστε, ακούστε. Αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Μπορώ να κάνω αντιπαράθεση, όχι με 20 όσοι μαζί. Με 150. Είμαι κι εγώ από την ίδια πηγή βγαλμένος. Μην φαντάζεστε, δεν είμαι. Είμαι κι εγώ από. Λοιπόν, ως εκ τούτου, άμα θέλετε να μιλήσω, να μιλήσω. Θα με ακούτε, θα με ακούσετε όπως σας άκουσα κι εγώ. Μπορώ να σας ακούσω, να διακόψω και να σας ακούσω. Ελάτε. Ελάτε επάνω να σας ακούσω. Άμα σας επιτρέπει ο Πρόεδρος, ελάτε επάνω. Σεβαστείτε. Σεβαστείτε. Ακούσαμε όλους. Σεβαστείτε, σας παρακαλώ πολύ. Όλοι θα ακουστούν. Είναι ένα κύριο θέμα. Βεβαίως υπάρχει αυτή. Υπάρχουν τα ζητήματα αυτά, αλλά σεβαστείτε και τον Υπουργό, προσπαθεί να απαντήσει, θα απαντήσει, θα απαντήσει, θα απαντήσει. Λοιπόν. Δεν, όποιος φωνάζει περισσότερο και εγώ φωνάζω περισσότερο από όλους. Δεν θα λήξουμε έτσι, το θέμα είναι να συνεργαστούμε. Τα χρήματα λοιπόν, με τη ρύθμιση, μπορεί. Με τη ρύθμιση που έγινε, διότι το επιχείρημα των εργαζομένων, και σωστά, διότι το άκουσα με πολύ προσοχή, το επιχείρημα των εργαζομένων ήταν ότι ήδη δεν θα προλάβουν να κάνουν τους ελέγχους. Και έτσι θα υπήρχε πρόβλημα για το Γενάρη. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Μόνο... Καλά, εντάξει, τώρα... Εντάξει, δεν είμαι και χαμηλής νοημοσύνης. Λοιπόν, λέω λοιπόν, το επιχείρημά σας ήταν αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια και εγώ έτσι έμαθα να λέω. Παλικαρίσια και καθαρά. Σας είπα λοιπόν ότι θα το λάβω υπόψη μου και συζήτησα με το Γενικό Λογιστήριο. Τους είπα ότι δεν θα αναλάβω την ευθύνη να μην πληρωθεί ούτε ένας εργαζόμενος από μια τέτοια εκκρεμότητα και διαδικασία. Ακούστε. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, αφήστε το, θα το συζητήσω με τους περιφερειάρχες. Λοιπόν. Ο λόγος είναι ότι έτσι αποκαθίσταται η τάξη στη διαδικασία χρηματοδότησης και κάλυψης της μισθοδοσίας. Όλοι οι θεσμοί της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι... Ακούστε. Ήρθατε να ακούσετε ή να φωνάζετε. Να συνεννοηθούμε. Όπως συμβαίνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό, έτσι πρέπει να συμβαίνει και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και το πρόβλημα των προϋπολογισμών που έπρεπε να αναμορφωθούν. Και ο έλεγχος των ΙΔΕ είναι και τα δύο ζητήματα που έχουν τακτοποιηθεί και τα χρήματα την ημέρα που πρέπει θα είναι στους λογαριασμούς. Αν δεν είναι... τότε εγώ θα είμαι υπεύθυνος απέναντί σας. Λοιπόν, εντάξει. Πάω τώρα να προχωρήσω. Πάντα μιλάγαμε την αλήθεια. Και τώρα. Δεν λέγαμε ποτέ ότι δεν πρέπει αυτό να τα... Το ζήτημα είναι να υπάρχουν τα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα χρήματα είναι όλα δεσμευμένα μέχρι το 19. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανησυχίας. Είναι υπερβολές. Σας το λέω και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Λοιπόν. Σας παρακαλώ τώρα κατορθώσαμε να... Λοιπόν. Αποκατάσταση της τάξης.
Καλό, κύριε του Σωματείου των Εργαζομένων των Περιφερειών, σας παρακαλώ κύριε, εδώ μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα, αλλά δεν θα μετατρέψουμε και το συνέδριο το σημερινό σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τέτοιο το θέμα. Εντάξει, ναι. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε. Απλώς λέμε, σεβαστείτε έναν διάλογο. Μπορούμε να τα συζητήσουμε μέσα στα πλαίσια αυτά. Δεν είναι... Σας παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί το συνέδριο έχει και άλλα θέματα μετά. Λοιπόν, εγώ σας διαβεβαιώνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι ξαναλέω ότι τα χρήματα δεν ήταν του Υπουργείου, τα χρήματα είναι του κρατικού προϋπολογισμού, τα χρήματα ερχόντουσαν από παρακρατήσεις που έκανε το Υπουργείο διαμέσου, τα χρήματα που ερχόντουσαν από το Γενικό Λογιστήριο έκανε ένα μέρος των χρημάτων αυτών τα παρακρατούσε στο Υπουργείο και τα έδινε στις περιφέρειες. Και τώρα θα τα δίνει το Γενικό Λογιστήριο. Ο κρατικός προϋπολογισμός. Πρέπει για πώς να το εξηγήσω δηλαδή. Και ήμουν και καλό στα ελληνικά. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε σκιές παντού. Τι είμαστε, εχθροί των εργαζομένων, δηλαδή τι στοχεύουμε να κάνουμε κακό στους εργαζόμενους. Για όνομα του Θεού. Τα χρήματα είναι. Τη μισθοδοσία είναι ούτως ή αλλαίως. Είτε ερχόντουσαν διαμέσου του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε απευθείας του Υπουργείου από το Γενικό Λογιστήριο στους περιφέρειες, είναι εξασφαλισμένα. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν το μεγάλο ζήτημα των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο θεσμός στα πλαίσια του Καλλικράτη. Εδώ λοιπόν οφείλει κανείς να αποφλοιώσει την πραγματικότητα και να μιλήσει με καθαρούς όρους. Τι θέλει το σημερινό ελληνικό κράτος ή η ελληνική κυβέρνηση? Θέλει ένα ρόλο διαχειριστικό από μεριάς των θεσμών της αυτοδιοίκησης ή αναζητά ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που περνάει μέσα από την πραγματική αποκέντρωση? Εγώ λοιπόν, απευθυνόμενος σε ανθρώπους που αντιλαμβάνονται στο έπακρο για τι πράγμα μιλάμε και τι εννοεί ο καθένας που μιλάει από το βήμα, θέλω να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και μέλη περιφερειακών συμβουλίων, ότι φιλοδοξώ και σαν άνθρωπος και το πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα πάμε σε μία περίοδο όπου θα είναι ο χρυσούς αιών της αυτοδιοίκησης. Κάντε λοιπόν λίγη υπομονή, κάντε λίγη υπομονή, κάντε λίγη υπομονή. Να μιλήσω. Θέλω λοιπόν, ναι εντάξει, ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να σας πω. Σας παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τον Υπουργό. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε να ακούσετε, ό,τι χρειάζεται μετά να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αφήστε αλλά μην διακόπτουμε. Τα επιφωνήματα. Εντάξει. Ακούστε. Ναι, να μάθετε να ακούτε. Είναι καλό. Στην Ελλάδα... Δεν μπορούμε να το διακόπτουμε τώρα. Σεβόμαστε όλους. Έχουμε να κερδίσουμε από αυτά που ακούμε. Με προσοχή. Μετά θα βάλουμε το μυαλό να τα διηλύσει. Κάντε λίγη υπομονή. Ξεκινάμε λοιπόν την Επιτροπή για την επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη. Και επειδή δεν μιλάμε για αόριστο χρόνο, σε πολύ λίγο χρόνο, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού θα είναι εκείνοι οι μάρτυρες που θα λένε ότι πραγματικά εδώ πάμε για μια ριζική ανατροπή.
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Καλλικράτη ή τα αντιμετωπίζεις με ένα διαχειριστικό τρόπο ή επιχειρείς μια μεγάλη ριζική και ανατρεπτική επαναθεσμοποίηση που πραγματικά μεταφέρεις όχι αρμοδιότητες αλλά και πόρους, αν πραγματικά πιστεύεις ότι η ανάπτυξη μπορεί να περάσει μέσα από την αποκέντρωση. Εμείς το πιστεύουμε. Θα μου πείτε πώς θα σας πείσουμε. Λίγος χρόνος χρειάζεται να κάνουμε υπομονή. Θα συνεργαστούμε στα πλαίσια της επαναθεσμοποίησης του θεσμού του Καλλικράτη και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Και εκεί θα φανούν οι προθέσεις της κυβέρνησης, της πονηρής, της ύποπτης, που έχει ανομολόγητους στόχους να καταστρέψει την Ελλάδα, τους θεσμούς και τους ανθρώπους. Θα καθίσουμε λοιπόν κάτω και σε έναν καλοπροαίρετο διάλογο θα επιχειρήσουμε και την επανεθεσμοποίηση του Καλλικράτη με νέες λειτουργίες αμεσοδημοκρατικές, με μεταφορά νέων δυνατοτήτων που σημαίνει και πόρους, για να μπορέσουμε πραγματικά, αν πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από μια τέτοια διαδικασία και διεργασία, έχει αξία για αυτούς που τη λέμε. Θα προχωρήσουμε και στην επιχειροποίηση του κώδικα. Και έτσι, μέχρι τα μέσα του 16, θα έχουμε δύο θεσμούς που θα αλλάξουν εντελώς. Και να θυμηθείτε αυτή την ομιλία τη σημερινή. Όλο το πλαίσιο και όλη την αντίληψη, γιατί αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς της έχει πίστη σε αυτή την επιλογή. Δεν ήρθα λοιπόν εδώ να σας πω κάποια πράγματα για να σας εξαπατήσω ή να σας ξεγελάσω. Ήρθα να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο, διότι αν δεν ήμουν αποφασισμένος και δεν είχα οδηγίες από τον Πρωθυπουργό να προχωρήσουμε σε τόσες μεγάλες τομές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των περιφερειών, το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω ήταν να στείλω ένα χαιρετισμό και να μην έρθω. Ήρθα λοιπόν εδώ να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση και να οικοδομήσουμε ανάμεσά μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Ο καθένας μας κουβαλάει και προσωπικές και πολιτικές επιλογές. Είναι δικαίωμά του δημοκρατικό. Όμως δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί όταν ο άλλος απέναντί του επιδεικνύει πρόθεση, διάθεση, αλλά και βούληση να πάμε σε μία πορεία που πιστεύω ότι την πιστεύετε όλοι, γιατί εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη πίστη σε αυτές τις αξίες της αποκέντρωσης και από μένα, που τη στήριξα ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά δεν έτυχε να υπηρετήσω αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό. Και σας αναγνωρίζω ακόμα και την υπερβολή, γιατί ακόμα και η υπερβολή στους ανθρώπους που έχουν στους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν αυτούς τους θεσμούς, έχει το δικό της άρωμα. Έτσι λοιπόν, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων σας και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει με όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των απόψεων που υπάρχει και έχει κατακτηθεί, είμαι βέβαιος ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια μεγάλη επαναθεσμοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού και ουσιαστικού θεσμού για την ανάπτυξη της πατρίδας. Τέθηκαν και τα ζητήματα
της στελέχωσης. Εχθές είχαμε μία συνάντηση όλη η πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου του Εσωτερικών και της Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπάρχουν ορισμένα υπόλοιπα προσλήψεων για το 2015. Εκεί, ως αρμόδιος υπουργός, έθεσα, ας μου επιτραπεί βέτο, ότι θα πρέπει η κατανομή από την κατανομή των 1.500 θέσεων υπόλοιπου προσωπικού, για το 2015 μιλάω πάντα, η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και επειδή πάλι κάποιοι θα μπορούσαν να μου πούνε ότι το λέω για να το λέω, λίγες μέρες θέλει για να αποδειχθεί αν πράγματι έχουν έννοια αυτά που είπα. Και έχω μιλήσει και με τον Πρόεδρο και του έχω πει να σταλούν από τις περιφέρειες ιεραρχώντας τις πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις προσωπικού που λείπει από τις περιφέρειες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε προσωπικό που πραγματικά θα πιάσει τόπο. Όπως και συζητήσαμε χθες ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν οι θέσεις που έχουν σχέση με τα ανταποδοτικά για να μπορούν πραγματικά να υπάρξουν στελεχώσεις σε τομείς που στο κάτω-κάτω δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε συνεννοηθεί για τη συγκρότηση μιας επιτροπής για το έτος Ρωσίας Ελλάδας το 2016. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν όταν το κάναμε ότι θα ήταν μια απλή διαδικασία, μια επιτροπή που τέλος πάντων θα οργάνωνε κάποιες συναντήσεις, κάποια ταξίδια, κάποιες βόλτες. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, η επιτροπή αυτή μπορεί να παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διείσδυση τη δική μας στη ρώσικη αγορά και όχι στην αγορά της Μόσχας και της Πετρούπολης αλλά ολόκληρης της Ρωσίας. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε όλο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι και να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή την προσπάθεια. Θα κλείσω λέγοντάς σας ότι το Υπουργείο έχει ετοιμάσει ένα αφήγημα πάνω στις μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις που θα επιχειρήσουμε άμεσα και που έχουμε ξεκινήσει. Είναι το μεγάλο ζήτημα της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων και είναι ευθύνη του πολιτικού κόσμου όλων μας ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει σύστημα να συνομιλούν οι βάσεις δεδομένων μεταξύ τους. Να συνομιλεί δηλαδή το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο με όλες τις βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα. Με το ΑΦΗΜΗ, με το ΑΜΚΑ. Η δουλειά που έχουμε ξεκινήσει είχε χθες το πρώτο αποτέλεσμα. Διαλειτουργικότητα της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτολόγιο. Ξέρετε τι σημαίνει? Το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά δεν θα υποχρεώνεται κανένας γονιός να τρέχει στα δημαρχεία να παίρνει πιστοποιητικά, ένχαρτα, να τα πάει στα σχολεία και να γίνεται μια διαδικασία και να χρειαζόμαστε πάνω από 600.000 πιστοποιητικά. Αυτό καταργείται. Αυτό θα γίνει με όλες τις βάσεις δεδομένων. Είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που επιχειρείται στο κράτος. Και θα έχει προχωρήσει μέσα στο 2016. Θα μιλήσουμε με χρονοδιαγράμματα και με δεσμεύσεις χρονικές. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη, όπως είπα. Και η επικυρωποίηση του κώδικα, που θα γίνει και αυτό μέσα στο 2016. Τρίτη
είναι οι μεγάλες αλλαγές στο Σύνταγμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ένα διάλογο ανοιχτό που θα γίνει για πρώτη φορά με όλη την κοινωνία, γιατί θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλη την κοινωνία. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου, τέταρτη μεγάλη παρέμβαση, γιατί πρέπει να κάνουμε έναν πιο δίκαιο εκλογικό νόμο, να σπάσουμε τις μεγάλες περιφέρειες, να περιορίσουμε φαινόμενα που πρημοδοτούν υπερβολικά. Βεβαίως πάντα πρέπει να έχουμε ένα στόχο, τη σταθερότητα, την πολιτική, αλλά ένα δικαιότερο εκλογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Μια άλλη γάγκρενα του δημόσιου τομέα είναι η πολυνομία. Ξεκινάμε και εκεί την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διότι, κυρίες και κύριοι, η γραφειοκρατία και η πολυνομία απορροφούν το 7% του ΑΕΠ. Βασανίζουν την κοινωνία και αγκυροβολούν την προσπάθεια που γίνεται για ανάπτυξη. Και αυτός λοιπόν, μαζί με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα στο τέλος να παραπέμπονται όλα στα διοικητικά δικαστήρια και να εκδικάζονται μετά από χρόνια, που να παίζουν αντιαναπτυξιακό ρόλο αυτά τα φαινόμενα στις επενδύσεις, αυτά μπαίνουν σε μια αλλαγή. Ριζική αλλαγή. Η αξιολόγηση δομών και προσώπων, όχι με στόχο την απόλυση, αλλά την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι είναι φιλοδοξία μας, και θα κριθεί και αυτό, να μηδενίσουμε το κοντέρ της αμφισβήτησης σε αυτή την προσπάθεια. Επιτέλους, η αξιοκρατία να αποκτήσει νόημα και περιεχόμενο σε αυτή τη χώρα. Η κινητικότητα, για να δώσουμε τη δυνατότητα εθελοντικά όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάποιον άλλο τομέα. Και τέλος, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, όπου θα πρέπει και ο πολίτης να μην είναι αδιάφορος όταν προκύπτουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι παράλληλα θα τρέξουμε αυτές τις προσπάθειες και φιλοδοξούμε ότι στο τέλος του 2016 οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην ζηλεύουμε την Εσθονία, η οποία, κυρίες και κύριοι, έφτασε να έχει καθιερώσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού κάτοικου. Σε 1/4 σήμερα μπορείς να επικοινωνείς από την Ελλάδα με την στην Εσθονία και να γίνεις ηλεκτρονικός κάτοικος. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ξοδεύτηκαν 7 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα και η χώρα δεν έχει σύστημα. Για να πάμε σε ένα σύστημα όπου θα έχει κανείς μία κάρτα που θα λύνει προβλήματα από την περίπτωση της ταυτότητας, του διαβατηρίου, του διπλώματος και πάρα πολλών άλλων αναγκαίων διαδικασιών που μέχρι που σήμερα υπήρχαν και ταλαιπωρούσαν τον κόσμο. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Το πιστεύουμε και το πιστεύω. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η χώρα έχει πολύ καλά μυαλά, δεν έχει να ζηλέψει, είμαι βέβαιος ότι πάνω σε αυτά τα μυαλά θα οικοδομήσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του κράτους. Μια μεταρρύθμιση που θα ανατρέψει κακές συνήθειες και νεοτροπίες και θα συστρατεύσει, θα συνεγείρει όλο το προσωπικό του δημόσιου χώρου, είτε είναι αυτό της κεντρικής κυβέρνησης, είτε είναι της περιφέρειας πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εδώ, πάνω σε αυτά τα πολύ κρίσιμα
ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου. Το μέλλον που μπορεί να το οικοδομήσουμε όλοι μαζί, γιατί δυνάμεις κοινωνικές, πολιτικές, άξιοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλο το φάσμα και του κοινωνικού και του πολιτικού χώρου. Αν δεν υποκύψουμε και εμείς τον πειρασμό της κομματοκρατίας και μπούμε στη λογική της αξιοποίησης όλων των δυνάμεων του τόπου, μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό που αφηγήθηκα προηγουμένως. Λοιπόν, θα αναμετρηθούμε με αυτές τις δυσκολίες και με αυτούς τους πειρασμούς και θα κριθούμε και εμείς. Και αν πραγματικά φανούμε ανάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης που μας έδωσε ο λαός μας, ας μας στείλει και εμάς τα αζήτητα. Σας ευχαριστώ.